Ελλάδα και Τουρκία συμφώνησαν μετά την έγκριση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να χορηγείται επταήμερη βίζα όλο το χρόνο σε Τούρκους πολίτες προκειμένου να επισκεφθούν 10 ελληνικά νησιά. Η Visa Express αφορά από τη Λίμνο και τη Λέρο μέχρι τη Σίμη και το Καστελόριζο. Τουριστικοί πράκτορες σε Ελλάδα και Τουρκία μίλησαν στην Κέλλη Χινοπόρο. Έχουμε αυτή τη στιγμή την ευκαιρία αυτές τις μαρίνες που αυτή τη στιγμή είναι άδειες να μπορούν να γεμίσουν. Η εικόνα σήμερα στις τρεις μαρίνες της Λέρου είναι αυτή. Έρημες και άδειες από τουριστικά σκάφη. Με την Ελληνοτουρκική Συμφωνία, το νησί ελπίζει να γεμίσει από τουριστικά γιότ της γείτονος. Η ευκαιρία που μας δίνεται άμεσα ο Τούρκος πολίτης, επισκέπτοντας το νησί μας, να μπορεί να εκδώσει την πολυπόθητη βίζα, μόνο θετικό μπορεί να προσφέρει στο νησί μας. 21 χρόνια. Δήμαρχος και το αυτονόητο επιτέλους έγινε πραγματικότητα. Πάνω από 20 χρόνια, όσο είναι δήμαρχος στο νησί, ο Λευτέρης Παπακαλούδης στέλνει επιστολές στις ελληνικές αρμόδιες αρχές για να διευκολυνθούν οι διαδικασίες έκδοσης βίζα σε Τούρκους επισκέπτες. Κάθε καλοκαίρι στη Σίμη, από τα 17.000 σκάφη αναψυχής που φτάνουν στο νησί, 7 με 8.000 κότερα είναι ευκατάστατων Τούρκων τουριστών που λατρεύουν τη Σίμη, την οποία αποκαλούν μπουτίκ του Αιγαίου. Με την Ελληνοτουρκική Συμφωνία θα διευκολυνθούν οι γραφειοκρατικές διαδικασίες και θα υπερδιπλασιαστούν οι αφίξεις τουριστών από την γειτονική χώρα. Οι Τούρκοι έπρεπε να ταξιδέψουν τουλάχιστον 3 ώρες, να πάνε στη Σμύρνη και να περιμένουν στην ουρά, αφού έχουν κλείσει ραντεβού τουλάχιστον ένα μήνα πριν, για να πάρουν βίζα. Η Visa Express θα χορηγείται σε Τούρκους που θέλουν να επισκεπτούν τη Λίμνο, τη Λέσβο, τη Χίο, τη Σάμο, τη Λέρο, την Κάλυμνο, την Κο, τη Ρόδο, τη Σίμη και το Καστελόριζο. Θα έχει 7 ημέρες διάρκεια. Δεν θα αφορά μόνο τη θερινή σεζόν, αλλά για πρώτη φορά το μέτρο θα έχει εφαρμογή όλο το χρόνο. Και η έκδοσή της δεν θα γίνεται στα ελληνικά μας προξενία, αλλά επιτόπου στην πύλη εισόδου από τις αστυνομικές αρχές των 10 νησιών μας. Με ενθουσιασμό υποδέχτηκαν την Ελληνοτουρκική Συμφωνία και οι επαγγελματίες του τουρισμού στην Τουρκία. Αυτή η διευκόλυνση θα αφορά μόνο στα εν λόγω 10 νησιά του Ανατολικού Αιγαίου, τα οποία θα αποτελούν τη μοναδική εξαίρεση στη ζώνη Σέγγεν.